Στο ερώτημα αν η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή και οι παραφιάδες της πρέπει να μείνουν εκτός Βουλής, ως ΚΚΕ απαντάμε κατηγορηματικά και απερίφραστα ναι. Αυτά τα ναζιστικά εγκληματικά μορφώματα όχι μόνο δεν πρέπει να έχουν εκπροσώπηση στη Βουλή, αλλά κυρίως δεν πρέπει να βρίσκουν έδαφος και έκφραση στην κοινωνία. Αυτή τη μάχη δίνει το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή, πρωτοστατώντας την απομόνωση των διάφορων φασιστικών ομάδων από κάθε γειτονιά, χώρο δουλειάς, σχολή και σχολείο. Και αυτό το έκανε και το κάνει πολύ πριν την καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης, γι' αυτό και μέλη του κόμματος, πρωτοπόροι αγωνιστές, συνδικαλιστές, ακόμα και βουλευτής του ΚΚΕ, η Λιάνε Κανέλη, βρέθηκαν πολλές φορές στο στόχαστρο θρασίδηλων επιθέσεων αυτών των μορφωμάτων. Από τότε που οι σημερινοί εισηγητές της επίμαχης τροπολογίας και διάφοροι όψιμοι διώκτες του φασισμού, στο όνομα της αστικής δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού, συναγελάζονταν με τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής σε διάφορες επαιτειακές εκδηλώσεις, στο Καστελόριζο και αλλού, και όπως και σήμερα, που την ώρα που ορθώνεται δήθεν τύχη για να εμποδίσετε την είσοδο των διαφόρων φασιστικών παραφιάδων στη Βουλή, απροβλημάτιστα και ανερυθρίαστα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συμπορεύονται με χρυσαυγίτες στα ίδια ψηφοδέλτια στο εργατικό κίνημα, σιωπή ασυρμάτου έχετε κηρύξει για το εργατικό κέντρο πύργου ή και στην τοπική διοίκηση. Εκεί με τους χρυσαυγίτες αντάμα ορθώνεται τύχη στο ΠΑΜΕ και όχι στη Χρυσή Αυγή. Τόση είναι η υποκρισία σας. Αλήθεια, ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι σχεδόν 10 χρόνια μετά την αποκάλυψη του εγκληματικού χαρακτήρα της οργάνωσης δεν υπάρχει ακόμα μετάκλητη καταδίκη της Χρυσής Αυγής, ώστε να γεννάται ανάγκη τέτοιων ρυθμίσεων για τον αποκλεισμό της από τις εκλογές, για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στη δίκη, ακόμα και για τις προκλητικές αποφυλακίες των μελών της. Και τώρα, ενδεχομένως με το βλέμμα στραμμένο στις προεκλογικές διεργασίες για την πολυπόθητη σταθερότητα του αστικού πολιτικού συστήματος, σας κατέβαλε ξαφνικά η αντιφασιστική ζέση. Όμως, ακόμα και αυτές οι προτινόμενες ρυθμίσεις, τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και οι διάφορες γόνιμες παρατηρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων κομμάτων, περιορίζονται πράγματι στο διακηρυγμένο του σκοπό? Ή μήπως αξιοποιώντας τον αντιφασιστικό μανδύα και τη δικαιολογημένη αποστροφή του λαού απέναντι σε αυτά τα μορφώματα, βρήκατε ευκαιρία να υπηρετήσετε και άλλες επικίνδυνες στοχεύσεις που ξέρετε καλά ότι δεν θα μπορούσαν με άλλο τρόπο να γίνουν ανεκτές από τον ελληνικό λαό? Πώς αποκλείεται κάτω από αυτές τις επικίνδυνες γενικεύσεις και προϋποθέσεις που εισάγει η τροπολογία για τη συμμετοχή των κομμάτων στις εκλογές να μην χωρέσει και η απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων, της ανιστόρητης εξίσωσης του φασισμού με τον κομμουνισμό, δηλαδή με τον πιο συνεπή πολέμιό του? Όταν μάλιστα ήδη στο δημόσιο διάλογο και την αντιπαράθεση που αναπτύχθηκε όλο αυτό το διάστημα, δεν έλειψαν οι διάφοροι φωστήρες, μεταξύ των οποίων και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ομολογούσαν τους μύχιους πόθους τους με ερωτήματα για τη σχέση του ΚΚΕ με την αστική δημοκρατία. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χτες αναπαρήγαγε με τον πιο επίσημο τρόπο αυτή την ανιστόρητη εξίσωση, χαρακτηρίζοντας ως μια από τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας την ιστορία του ΕΑΜ και της Εθνικής Αντίστασης, δηλαδή αυτούς που πολέμησαν τον φασισμό, την ώρα που η αστική κυβέρνηση αναπαυόταν σε ασφαλείς προορισμούς και ρέμβαζε από μακριά. Όπως επίσημη αυτή είναι η φωτογραφία της ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων, της επίσημης θεωρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί και η ποινικοποίηση της ριζοσπαστικής ιδεολογίας και δράσης. Μήπως είναι αβάσιμες αυτές οι ανησυχίες όταν με βάση αυτές τις θεωρίες έχουν τεθεί εκτός νόμου κομμουνιστικά κόμματα, νεολαίες, ακόμα και επαναστατικά σύμβολα σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Την ίδια στιγμή βέβαια που αποκαθίστανται και τιμώνται οι Ναζί και οι ντόπιοι συνεργάτες τους με τα βαΐων και κλάδων.
Και αυτή η ανησυχία δεν αφορά αποκλειστικά το ΚΚΕ, που ξέρετε καλά ότι ούτε φοβήθηκε ούτε λύγησε μπροστά σε τέτοιου είδους και χειρότερες απαγορεύσεις. Όμως είναι επικίνδυνες και στρέφονται κατά του ίδιου του εργατικού λαϊκού κινήματος, όταν για παράδειγμα μέσα σε αυτές τις γενικόλογες αναφορές σε καταδίκες και αδικήματα περιλαμβάνονται μια σειρά διατάξεις που ήδη αξιοποιούνται για να στείνονται κατηγορητήρια απέναντι στους συμμετέχοντες σε λαϊκές κινητοποιήσεις, απεργίες και διαδηλώσεις. Για παράδειγμα, το αδίκημα της διατάραξης της κοινής ειρήνης, που είναι στο έκτο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου του ποινικού κώδικα, είναι πασπαρτού σε κάθε κατηγορητήριο ενάντια σε πρωτοπόρους αγωνιστές, συνδικαλιστές, διαδηλωτές. Πολύτιμη βέβαια είναι και η συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατεύθυνση, που έσπευσε να προσθέσει στον κατάλογο των εγκλημάτων και το γνωστό τρομονόμο, με μια σειρά πράξεις που τυποποιούνται ως αδικήματα σε αυτό και φωτογραφίζουν ευθέως μορφές πάλης που επιλέγει το εργατικό λαϊκό κίνημα και ο οποίος βέβαια εμπλουτίζεται κάθε τρεις και λίγο με νέες ευρωπαϊκές οδηγίες, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ποινικοποίηση του ριζοσπαστισμού. Μάλιστα, με την αρχική του πρόταση για εφαρμογή των απαγορεύσεων και για τα μέλη κομμάτων, διευρύνει αυτή την δίωδο που άνοιξε η εισερχόμενη έννοια της πραγματικής ηγεσίας, ώστε ο έλεγχος στα εσωτερικά των κομμάτων να μπορεί να εκτείνεται τελικά και στο σύνολο των μελών του κόμματος. Στην πραγματικότητα δηλαδή, η τροπολογία με τον πιο εξόφθαλμο τρόπο νομιμοποιεί εν ώψη κάθε εκλογικής αναμέτρησης τα κόμματα να περνούν από έναν ευρύτερο έλεγχο της οργάνωσης και της δράσης τους, δηλαδή της ίδιας της πολιτικής τους ιδεολογίας, γιατί είναι αυτή που καθορίζει και τη δράση τους. Και σε αυτό το σημείο αξιομνημόνευτη είναι η συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ στη διαμόρφωση της τελικής κυβερνητικής πρότασης. Αφού δεν φτάνει αυτή η ευρεία δυνατότητα του Αρείου Πάγου να ασκεί έλεγχο στα εσωτερικά των κομμάτων, είχατε την έμπνευση να προτείνετε την υποβοήθηση του έργου του Αρείου Πάγου με την κατάθεση τεκμηριωμένων, λέτε, υπομνημάτων από κάθε πολίτη, ανοίγοντας το δρόμο για φάμπρικα καταγγελιών αμφιβόλου στοχεύσεων. Για παράδειγμα, καταγγελίες και υπομνήματα μπορεί να καταθέτει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών για την επικίνδυνη και τρομοκρατική δράση των συνδικάτων στο λιμάνι που παρεμποδίζουν την ελευθερία των συγκοινωνιών. Υπομνήματα μπορεί να στέλνει και ο γνωστός εθνικός καταγγέλων που συνηθίζει να στέλνει ραβασάκια στις αρχές με τα στοιχεία των διαδηλωτών. Αυτές λοιπόν οι επικίνδυνες προεκτάσεις δεν μπορούν να παραβλέπονται, πόσο μάλλον όταν είναι αμφίβολο, αν όχι πολιτικά αφελές, να ισχυρίζεται κανείς. Παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε. Και ολοκληρώνω. Ότι μπορεί να βάλουν ουσιαστικό μπλόκο στο φασισμό και τις αποκρουστικές παραφιάδες τους μέσω από τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Πολύ περισσότερο να παρουσιάζεται ως σωτήρας απέναντι στο φασισμό το ίδιο το σύστημα που τον γεννά, τον θρέφει και δεν διστάζει να τον ξαμολάει, να τον μαζεύει όποτε το χρειάζεται. Ο μόνος που μπορεί να βάλει αποκλειστικά μπλόκο, να στείλει οριστικά και αμετάκλητα τα εγκληματικά και αποκρουστικά φασιστικά μορφώματα στο σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας, είναι ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του. Και αυτή τη μάχη θα τη δώσει από καλύτερες θέσεις, δυναμώνοντας το ΚΚΕ, τη μόνη πολιτική δύναμη που συγκρούεται ευθέως με το σύστημα που γεννά το τέρας του ναζισμού και του φασισμού, γι' αυτό και αποτελεί και την εγγύηση για να δοθεί με συνέπεια η αντιφασιστική μάχη μέχρι το τέλος και την οριστική συντριβή του.